Σας αποδεσμεύσω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Έχουμε και μια απορία. Σε πολύ λίγο θα δούμε και το κόστος της προεκλογικής, πώς είναι τα μπάνερς κλπ. Διαπιστώνουμε και μια ανέξοδη, αν θέλετε, προεκλογική από κάποιους, οι οποίοι τυπώνουν, ξέρω εγώ, μια αφίσα και όπου υπάρχει στήλος ή οδικός φωτισμός της ΑΕΚ, τα βάζουν επάνω. Κάτι το οποίο είναι παράνομο βεβαίως. Ναι, διευκρινίζεται ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού δεν παραχωρεί άδειες ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων στο δίκτυο της. Η τοποθέτησή τους σε φασάλους ή κολόνες οδικού φωτισμού, πέραν το ότι είναι εγκύμονη και κινδύνους, αποτελεί και παράνομη επέμβαση στην ιδιοκτησία της Αρχής Ηλεκτρισμού. Ναι. Κατά καιρούς έκανε κάποιες προειδοποιήσεις η ΑΕΚ. Δυστυχώς υφίσταται αυτό το φαινόμενο κυρίως έτσι προεκλογικές εκστρατείες. Η ανάρτηση αυτών των διαφημιστικών στους ξύλινους πασάλους από τρίτους. Βεβαίως υπάρχει και η οπτική ρήπανση, να την αναφέρουμε και αυτή. Υπάρχουν και αυτά τα αρνητικά συνεπακόλουθα που μπορεί να υπάρχει θέμα ασφάλειας. Έτσι, το τι κάνει η ΑΕΚ είναι όταν διεξάγονται εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης του δικτύου, αφαιρεί αυτά τα διαφημιστικά, αυτές τις διαφημιστικές πινακίδες από τους πασάλους της και από τους κολόνες του οδικού. Να, ξέρετε, σκεφτούμε τώρα, κύριε Παπαδοπούλου, διότι τώρα όλα αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο. Μη σας πάρουν και τηλέφωνο κιόλας. Να σας πούν να πάνε να τα μαζέψετε κιόλας. Οι υποψήφοι που. θα μπορεί να το δούμε και αυτό. Ή να ρίξουν την ευθύνη πάνω. Σίγουρα δεν έχει παραχωρηθεί άδεια σε κανένα. Το γνωρίζω. Απλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ειδικά στη Λεμεσό, στον παραλιακό. Δεν έχει μείνει οδικός φωτισμός χωρίς μια τέτοια ενημέρωση υποψηφιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Εγώ σας ευχαριστώ.